Για πάμε εδώ στους καλεσμένους μας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Και στον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, που έχουμε κοντά μας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς. Τι είναι τώρα αυτό το σκηνικό που παναστήσει η Τουρκία, κύριε Υπουργέ? Τι λέτε? Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω. Μια επιστροφή στο παρελθόν? Τι βλέπετε? Ελπίζω πως όχι. Και δεν ξέρω πραγματικά αν ήταν μια ατυχής δήλωση ή κάτι ευρύτερο. Το βέβαιο είναι ότι οποιαδήποτε ενεργοποίηση του τουρκολιβικού θα δώσει τέλος στην ύφεση της έντασης που ζούμε σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Είτε άμεση ενεργοποίηση από την τουρκική πλευρά, είτε έμεση, όπως υπενήχθηκε ο Μπαϊρακτάρ, μέσω Λιβύης, δηλαδή στην λιβική πλευρά του υποτιθέμενου και εντελώς παράνομου τουρκολιβικού. Ωστόσο, επιτρέψτε μου να πω τούτο. Αυτό θα τελειώσει το μορατόριο, μου λέτε. Ότι προφανώς. Να σας πω τούτο, ότι την ώρα που έχουμε αυτά τα ζητήματα με τη Δυτική Λιβύη, με την οποία υπέγραψε η Τουρκία, έχουμε πολύ υπαρκτά ζητήματα με την Ανατολική Λιβύη, διότι αυτό είναι κάτι που αφορά και το Υπουργείο μας πάρα πολύ. Το τελευταίο διάστημα έχουμε μία μικρή αλλά ανησυχητική ροή μεταναστευτική από το Μπρουκ προς την νότια πλευρά της Κρήτης και με δεδομένη την μεγάλη κρίση στην Αίγυπτο, διότι γράψατε αυτά για την Τουρκία με το 65% πληθωρισμό, η Αίγυπτος σήμερα συγκλονίζεται. Έχει 100 εκατομμύρια, έχει 9 εκατομμύρια πρόσφυγες και τεράστια οικονομική κρίση, πιέζεται δε από τη Γάζα. Mm-hmm. Το δεύτερο που θα σας έλεγα είναι ότι συνολικά είμαστε στον ανεμοστρόβιλο μιας διαρκώς πιο βαθιάς διεθνούς κρίσης. Mm-hmm. Αυτό που γίνεται στην Ερυθρά Θάλασσα με τους Χούτι, αυτό που γίνεται με τους πυράβλους που εκτοξεύει το Ιράν, αυτή η ευρύτερη αναταραχή με επίκεντρο τη Γάζα, αλλά με ευρύτερες, να πούμε, παρενέργειες, είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό για όλους μας. Την ίδια ώρα που στην Αμερική προελάβνει ο Τραμπ, όπως είδατε στις εκλογές της Άιωβα και έπεται τώρα το Νιου Χαμσάιρ και όλα τα άρα υπόλοιπα. Άρα πολλά μπορεί να αλλάξουν. Άρα έχουμε πολλούς κινδύνους το 2024. Yeah. Προς το παρόν τα ελληνοτουρκικά δεν είναι σε red alert. Είναι μάλλον μια θετική εξέλιξη αυτό που έχει συμβεί τους τελευταίους 6 μήνες. Και για να επιστρέψω στην αρχή του ρεπορτάζ σας, και θα έχει ενδιαφέρον ο κύριος Κωστίδης κάποια στιγμή να το κάνει αυτό, μια που είναι και η Όλγα Κεφαλογιάννη, καλή συνάδελφος εκεί τώρα στην Τουρκία. Πάει σήμερα και ο Χρήστος Τηλιανίδης για συναντήσεις. Στην Άγκυρα. Στην Άγκυρα, προφανώς για συναντήσεις μαζί με το λιμενικό για συναντήσεις προκειμένου. Είναι ο Γεραπετρίτης στην Αίγυπτο για τα θέματα. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχει ευρύτερη, να πούμε, εγρήγορση. Αλλά μια που είναι η Όλγα Κεφαλογιάννη, να πούμε ότι ξεκινάει το πρόγραμμα της διευκόλυνσης θεωρήσεων ταξιδιωτικών για Τούρκους τουρίστες μέσα στο Μάρτιο προς τα 10 ελληνικά νησιά. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τουριστικούς πράκτορες, από ξενοδοχεία, από εστιατόρια και τεράστιο ενδιαφέρον από τις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες το βλέπουν αυτό ως μια θετική εξέλιξη. Άρα υπάρχουν αυτές οι πολύ ανησυχητικές εξελίξεις, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Εδώ δηλαδή μπορούμε να, επειδή το λέγαμε με τον Μανώλη πριν, μπορούμε να ξαναδούμε πλοία ξανά έξω? Κοίταξε, δεν νομίζω ότι προς το παρόν ο Ερντογάν θα αλλάξει στάση. Προς το παρόν. Με την έννοια ότι έχει μπροστά του τις τοπικές εκλογές, έχει μια πολύ επιβαρημένη. Επειδή έχει τις εκλογές. Έχει τα F-16 που θέλει να κλείσει. Ακούστε τώρα, είναι στη φάση μιας διαπραγμάτευσης που θέλει να την κλείσει, η οποία έχει καθυστερήσει, έχει κακοφορμήσει και έχει δυσκολέψει, διότι η Αμερική στο μεταξύ έχει αλλού το μυαλό της. Σιγά-σιγά είπαμε ότι όλα αυτά έπρεπε να είχαν κλείσει τον Οκτώβριο. Τώρα η Αμερική πλέον έχει μπει σε προεκλογική περίοδο, ο Biden δίνει τον ίν υπερ πάντων αγώνα. Για τον Biden η μόνη ελπίδα, ακούστε τώρα τα παράδοξα, η μόνη ελπίδα για τον Biden είναι ο Τραμπ. Οποιοσδήποτε άλλος αν ήταν απέναντί του, δεν θα χρειάζεται να κάνουμε εκλογές, θα είχε χάσει από χέρι. Παρόλο που η Αμερική δεν τα πήγε άσχημα αυτήν την τετραετία, η ηλικία του και η όλη εμφάνισή του είναι κάτι το οποίο επιδρά εξαιρετικά αρνητικά. Έχει μεγάλες ρηγματώσεις σε παραδοσιακά κομμάτια της Δημοκρατικής Συμμαχίας, όπως είναι οι Μαύροι, οι Λατίνοι και οι Νέοι. Και οι Νέοι ξαφνικά. Χάνηκε. Η μόνη του ελπίδα είναι ο Τραμπ, ο οποίος θα κινητοποιήσει τη δημοκρατική βάση και θα βγάλει τους δημοκρατικούς έξαλλους από τον καναπέ να έρθουν να ψηφίσουν. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ο μεγάλος κίνδυνος εν τέλει να μην πιάσει το κόλπο και να μείνουμε με τον Τραμπ. Μόνο ότι αυτό σημαίνει για το ΝΑΤΟ. Διότι εδώ την ώρα που μιλάμε για τη Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ. Προσέξτε τώρα το αστείο του πράγματος, το τραγελαφικό, το δραματικό θα σας έλεγα. Την ώρα που μιλάμε για την επέκταση του ΝΑΤΟ, δεν ξέρουμε
αν θα υπάρχει ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά ψέμα τώρα, με την Αμερική αδρανούσα ή απούσα, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το σύστημα. Βέβαια. Πάμε. Η Αμερική είναι το 80% της ΝΑΤΟ. Πάμε στον κύριο Λοβέρδο να επιστρέψουμε στη βάση του ερωτήματος, κύριο Λοβέρδο. Αν αυτό μας προκαλεί μια ανησυχία, αυτή η ενεργοποίηση εκ νέου του τουρκολιβικού μνημονίου, τι βλέπετε εσείς? Όχι, δεν είναι βάση νέας ανησυχίας. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, το τελευταίο εξάμηνο, ότι η προσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας είναι κάτι καλό. Δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις σε μια σειρά από περιοχές πολιτικής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι χώρες άλλαξαν γραμμή πλεύσης σε σχέση με τις ανάγκες τους για το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν και η Ελλάδα και η Τουρκία ξεδιπλώνουν τις πολιτικές τους, τους εξοπλισμούς ας πούμε, το έχουμε πει γι' αυτό και άλλες φορές, και η Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από τίποτε, μα από τίποτε, από αυτά που συγκροτούσαν την βασική τους πολιτική. Η ρητορική λείπει μόνο. Η ρητορική, η έξαλλη λείπει και τα καράβια. Σωστά. Δεν έχουν λείπει τα καράβια. Η ρητορική δεν έχει φτάσει εκεί το σημείο που ήταν πριν, αλλά τη γαλάζια πατρίδα την ακούσαμε από το... Ακούσαμε τη γαλάζια πατρίδα, ακούμε και τώρα και το τουρκολιβικό. Από τον Υπουργό Ενέργειας. Δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός. Ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, όχι το πρόσωπο, η θέση, είναι εξ ορισμού ένας ενδεχόμενος προβοκάτορας σε σχέση με εμάς. Επειδή έχει τα ενεργειακά πάνω στα οποία χτίζονται διενέξεις που έχουν να κάνουν με κυριαρχία και με κυριαρχικά δικαιώματα, είναι ο υπουργός που μπορεί να προκαλέσει την κρίση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το ότι μιλάει εμένα δεν με παραξενεύει, αλλά υπογραμμίζει την τουρκική πολιτική. Mm-hmm. Και σήμερα, όπως είδα όλοι σας την εκπομπή σε σχέση με την Τουρκία, μου δόθηκε ευκαιρία να καταλάβω. Δηλαδή, εσείς κατά κάποιο τρόπο σήμερα απεικονίσατε την κατάσταση της Τουρκίας όσο έχει σήμερα. Ναι, ναι. Και εσωτερικά. Έτσι είναι. Το σύνολο των θεμάτων της είναι αυτό. Δηλαδή, ζει σε μια ταραγμένη περιοχή, σε σχέση με τη Συρία συγκρούεται και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους. Mm-hmm. Έχει συγκρουστεί με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, αυτά τα ξέρουμε. Η Γάζα την αναστατώνει και την βγάζει έξω από το δυτικό πλαίσιο. Έχει μια τρομακτικά προβληματική οικονομία, που την είχε και πρώτων εκλογών, την έχει και μετά τις εκλογές. Αυτά που είδατε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη είναι καθολικευμένα στην Τουρκία. Εδώ διάβαζα ότι έχουν ειδικές αντικλεπτικές συσκευές στο βούτυρο, βέβαια, στο ελαιόλαδο, στο βρεφικό γάλα, ναι, μου θυμίζει η Ελλάδα εδώ, έτσι. Που επί τόσα χρόνια δεν λύνει αυτό το πρόβλημα, επιτέλους. Άρα θα χρειαστούν μια νέα κρίση και να αποφασίσουν. Δεν το λέω αυτό. Λέω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν, γιατί είναι πρόεδρος πάλι μετά από τόσα χρόνια? Διότι τους προσφέρει μια ηρεμία σε σχέση με την ανυπαρξία αντιπάλου. Μόνο αυτός μπορεί. Ως προς την ακρίβεια, σημείωσα με πολύ ενδιαφέρον ότι ένα περιπεκτικό αυτοκόλλητο που κυκλοφόρησε οδήγησε στη σύλληψη του δημιουργού του. Δεν είναι δημοκρατία η Τουρκία. Δηλαδή, πρέπει να τα δείτε, και από το παγγέλθηκαν κατηγορίες και αφέθηκε μετά ελεύθερος. Προσέξτε τώρα. Έτσι. Είναι μια χώρα λοιπόν με ένα κοκτέιλ προβλημάτων. Και ο ποδοσφαιριστής για μια. Ακριβώς. Που έδειξε. Ακριβώς. Δεν προσυλλήθηκε στον εισαγγελέα αμέσως. Άσχετα με αυτό. Νομίζω ότι το απελάθηκε κιόλας. Ναι, απελάθηκε. Νομίζω. Λοιπόν, αυτή είναι η Τουρκία. Βλέπετε την αντίστοιχη με εμάς. Αυτό θέλει να πει ο Ανδρέας Λοβέρδος. Όπως συζητάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η Τουρκία. Συγγνώμη, Δημήτρη μου, σήμερα. Αυτή είναι η Τουρκία. Εν τω μεταξύ. Το είπε ο Δημήτρης Κερίδης και θέλω πάνω να χτίσω μια σκέψη πάνω σε αυτό. Η περιοχή είναι ιδιαίτερα αναστατωμένη, δεν ασχολούμαστε, αλλά ασχολούνται εκείνοι. Δηλαδή, αυτά που συμβαίνουν στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να κερδίζουν από αυτό σε ό,τι αφορά την εσωτερική τους επιρροή, στην πιο φτωχή χώρα. Μην πάτε στην Ερυθρά, το έχουμε, θα το πούμε τώρα. Μισό λεπτό όμως, μείνετε εκεί όπως είμαστε, να δούμε τι έγινε χθες στη Σχολή Ευελπίδων. Το ότι δίνουμε βάρος αυτό έχει σημασία για τη στρατηγική μας, για ό,τι θα κάνουμε εμείς στα επόμενα χρόνια. Χθες είχαμε λοιπόν παράδοση παραλαβή της ηγεσίας μετά τις αλλαγές από τις κρίσεις όπως προέκυψαν στην αλλαγή, δηλαδή της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Πάμε εκεί στη Σχολή Ευελπίδων, πάμε να δούμε τι έγινε χθες και θα ακούσουμε φυσικά και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Για πάμε να το ακούσουμε. Oh!
Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται και θα εγγυώνται τη διαφύλαξη και διασφάλιση στο Δυνεκές. Σε μια περιοχή όπου η γεωγραφία παράγει ιστορία, δεν είναι ανεκτή ούτε μία διολίσθηση σε οτιδήποτε αφορά στην εθνική μας κυριαρχία, στην εδαφική ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της χώρας. Σήμερα μπορώ να αναφέρω με υπερηφάνεια και τιμή αποστολή εξετελέστη. Ούτε μία σπιθαμή γης λιγότερη και ούτε ένας κόκκος άμμου χαμένος. Ο Εύρος δεν έπεσε και δεν θα πέσει ποτέ. Με αποκορύφωμα την τετράμινη σχεδόν κρίση στην νοτιοανατολική Μεσόγειο εξαιτίας του ερευνητικού Roots Rate. Να ευχαριστήσω από καρδιάς τον απερχόμενο αρχηγό και ΕΘΑ, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Φλόρο, για την υπηρεσία του στη χώρα αυτά τα 4 δύσκολα χρόνια. Πολύ συγκινητικές στιγμές και στιγμές υπερηφάνειας, κύριε Κερίδη, εκεί. Θα είχε ενδιαφέρον όταν μιλήσει. Θα είχε ενδιαφέρον όταν μιλήσει. Να πούμε δύο πράγματα. Θα είχε ενδιαφέρον όταν μιλήσει ο κύριος Φλόρος. Για αυτά που έζησε. Ακριβώς. Ο κύριος Φλόρος σφράγισε με τη θητεία του και τίμησε το υψηλό αξίωμα του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου. Κέρδισε επάξια την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση όλων των Ελλήνων. Αλλά να σας πω και μια κουβέντα για τον καινούριο αρχηγό, τον οποίο γνώρισα χθες στο Κησέα. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά, ο Δημήτρης Χούπης, ο οποίος σηματοδοτεί συνέχεια και κάτι καινούριο. Προέρχεται από τους διαβιβαστές. Είναι ειδικός ακριβώς, παρόλο που έχει και εκπαίδευση καταδρομέα. Είναι ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Στον ηλεκτρονικό πόλεμο, με διδακτορικό από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και νομίζω αυτό έχει τη σημασία του όταν μιλάμε για drones, για το πλεονέκτημα που έχει η Τουρκία, όπως ξέρετε, σε αυτά τα νέα συστήματα, για τις νέες μορφές πολέμου, που θέλουμε να πάμε οι ένοπλες δυνάμεις. Με την τεχνολογική ακριβώς πρωτοπορία, να πούμε, και τα νέα συστήματα, τα οποία πραγματικά αλλάζουν επαναστατικά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις. Νομίζω αυτό σηματοδοτεί. Ένας πολύ μοντέρνος, πολύ σύγχρονος. Δεν χρειάζεται μόνο την πρόθεση και την απόφαση μιας κυβέρνησης. Εδώ, επειδή όλο αυτό είναι εθνική υπόθεση, χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται συνέχεια. Είναι μια επένδυση πολλών ετών από τώρα και στο εξής. Σε αυτό δεν έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Δεν έχει πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες δυνάμεις και με τον Ανδρέα, νομίζω, σε αυτό είμαστε απολύτως στην ίδια γραμμή πλεύσης, παρόλο που έχουμε βρεθεί κατά καιρούς, όχι πάντα, απέναντι. Η ΕΑΒ δεν πέρασε τα καλύτερα χρόνια. Η ΕΑΒ είναι μια μεγάλη ντροπή. Λοιπόν, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Η ΕΑΒ είναι, επειδή γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης τώρα, η μεταπολίτευση έχει και τις μαύρες σκιές της. Προφανώς είμαστε περήφανοι για τα δημοκρατικά επιτεύγματα και δεν πετάμε το μωρό μαζί με το νερό και δεν μηδενίζουμε και δεν πρέπει, διότι τότε τροφοδοτούμε μια ακροδεξιά, μηδενιστική, κριτική, απαξιωτική. Αλλά ταυτόχρονα με αυτοπεποίθηση και με, πώς να το πούμε, αυτογνωσία, κατανοούμε τα θέματα. Ο κομματισμός, η διαφθορά, η αναξιοκρατία, όλα αυτά βρήκαν στην ΕΑΒ τη χειρότερη τους έκφραση. Ναι. Και σήμερα πρέπει να αναδιοργανωθεί. Η αλλαγή της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων μας επιβάλλει να ευχηθούμε το καλύτερο δυνατό στους καινούργιους, αλλά να υπογραμμίσουμε την απόλυτη επιτυχία των απερχομένων. Μια απόλυτη επιτυχία που εκφράστηκε σε δύο τομείς. Στην εισβολή εναντίον της χώρας μας. Την έχω ζήσει ως ολίγη πολιτική. Την εισβολή εναντίον της χώρας μας στον Εύρο που αποκρούστηκε και η οποία προκάλεσε την, για πρώτη φορά, όσο θυμάμαι εγώ, την πολιτική απόλυτη στήριξη όλης της Ευρώπης στην Ελλάδα, γιατί η Τουρκία έχει πάντα φίλους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Και το δεύτερο, την αναβάθμιση της εξοπλιστικής μας δυνατότητας, η οποία είχε παρακμάσει από το 2000, από τα μνημόνια και μετά. Αυτά τα δύο πράγματα ταυτίζονται με αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Δημήτρη, όπα. Μιλάμε. Το δεύτερο που θέλω να υπογραμμίσω, το έλεγα και πριν, πρέπει ο τηλεθεατής μας να καταλάβει το πόσο σημαντικές είναι οι στιγμές που ζούμε σε ό,τι αφορά την ταραχή στην περιοχή. Η πολυπλοκότητα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή είναι πολύ επικίνδυνη. Και για έναν άνθρωπο, ας πούμε, στην Ελλάδα που έχει οικονομικά προβλήματα, αυτό δεν πρέπει να το... Είναι δυσάρεστο. Γιατί ολοένα, όσο κι αν είναι, δεν είναι δίπλα μας, είναι λίγο παρακάτω, είναι η περιοχή μας.
Ναι. Αυτό σημαίνει πιέζει. Ότι. Ακριβώς. Πιέζει πάρα πολύ. Η αντανάκλαση. Προσεπίρωση είναι αυτού που λέτε. Η αντανάκλαση έχει να κάνει με τις τιμές των προϊόντων. Ναι, ναι. Η αντανάκλαση έχει να κάνει με την ανάγκη των εξοπλισμών της Ελλάδος. Ναι. Είναι τόσες πολλές οι συγκρούσεις που τις χάνεις και όταν ακόμα τις παρακολουθείς με προσοχή. Προσεπίρωση είναι λοιπόν, αυτού που λέτε. Ναι. Άνω τελεία θα στοιχίσετε εσείς στο σχόλιο πριν το πάει ο κύριος Κερίδης. Και πάμε για πάμε στους Χούθη να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Πύραυλο σε ελληνόκτο πλοίο. Πύραυλο σε ελληνόκτο πλοίο, το πλοίο Ζωγραφιά. Έχουμε την ανακοίνωση από τους Χούθη όπου αναλαμβάνουν την ευθύνη, λέγοντας συγκεκριμένα ότι στοχοποιήσαμε την 3η 16 πρώτου το πλοίο Ζωγραφιά που κατευθυνόταν προς το Ισραήλ με πυράβλους που είχαν ως αποτέλεσμα ένα άμεσο χτύπημα. Αναφέρει η σχετική τους ανακοίνωση. Να σου πω ότι το πλοίο αυτή τη στιγμή συνεχίζει την πορεία του προς το Σουέζ, καθώς οι ζημιές που υπέστη δεν ήταν μεγάλες ευτυχώς. Σήμερα τις προσεχείς ώρες αναμένονται Ηνωμένες Πολιτείες και ο Τζο Μπάιντεν να εντάξει πάλι τους Χούθη στον κατάλογο των παγκόσμιων τρομοκρατικών οργανώσεων. Μάλιστα. Είχε αφαιρεθεί από τον κατάλογο το 2014 και σήμερα πρόκειται να τους εντάξει και πάλι. Αυτό. Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αυτό που λέτε. Ναι. Είναι τρομακτική η ένταση, πάρα πολύ επικίνδυνη. Η στάση των ΗΠΑ είναι αντιφατική. Από τη μια πλευρά προσπαθεί να χτυπήσει τις εγκαταστάσεις των πυράβλων στην Ιεμένη, την πιο φτωχή χώρα της περιοχής. Που η Χούθη είναι εξουσία. Mm-hmm. Έτσι, δεν είναι μια οποιαδήποτε οργάνωση. Mm-hmm. Δεν είχε μπολά. Mm-hmm. Έτσι. Και από την άλλη πλευρά σου λέει ότι εμένα η Εμένη δεν αποτελεί στόχο. Δεν αποτελεί προτεραιότητα. Και το ένα και το άλλο. Άρα αυτό μπορεί να μας επηρεάσει εμάς εδώ. Επηρεάζει καταρχάς την οικονομία μας. Ακριβώς. Και την οικονομία όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά γενικότερα της περιοχής. Παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Ναι. Επηρεάζει την περιοχή όλη γιατί. Οι κίνδυνοι ανάφλεξης είναι πολλοί. Mm-hmm. Οι Χούθη στηρίζονται από το Ιράν. Το Ιράν ευνοεί αυτούς, τύχες πολλά, mm-hmm. και παράλληλα βομβαρδίζει περιοχές του κουρδικού Ιράκ. Mm-hmm. Τώρα που μιλάμε. Και είναι και κατά του Ισραήλ. Και είναι φουλ κατά του Ισραήλ. Προσέξτε τώρα. Σε αυτό το περιβάλλον εμπλέκεται η Τουρκία. Υπέρ αυτών. Ακριβώς. Εμπλέκεται η Τουρκία. Συγκρούεται με τις ΗΠΑ. Συγκρούεται με τη Ρωσία και εμείς. Δεν παρακολουθούμε αμέτωχοι. Δηλαδή, πιστεύω ότι μέσα στα καθήκοντα του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αυτά είναι πρώτη γραμμή, προτεραιότητες. Ελάτε, κύριε Κερίδη, μια κουβέντα. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ελεύθερη ναυσιπλοεία. Προφανώς ως η κατεξοχή ναυτική χώρα του κόσμου, η παγκόσμια ναυτιλιακή υπερδύναμη. Είδαμε, χτυπάνε και ελληνόκτητα. Ναι, είναι ρηχτά. Και προφανώς χτυπάνε κυρίως ελληνόκτητα και βεβαίως είχαμε και το τάνκερ το οποίο απήγαγε το Ιράν πριν από κάποιες μέρες με έναν Έλληνα στο πλήρωμα κτλ. Και όταν είσαι το 25% του παγκόσμιου στόλου, όταν χτυπάνε πλοία, είναι προφανώς ότι θα υπάρχει και ένα δικό σου. Αυτό επηρεάζει εμάς διπλά. Υπάρχει και μια θετική πλευρά, αν θέλετε. Η αρνητική προφανώς είναι ότι δυσκολεύει την πρόσβαση στα λιμάνια της Μεσογείου και κυρίως στον Πειραιά, διότι πρέπει να κάνουν τον κύκλο γύρω από την Αφρική. Ανεβάζει τα κόστη και επαναφέρει το φάντασμα του πληθωρισμού. Το κόστος. Την ώρα που καταφέραμε να τον ελέγξουμε. Κόστος, Δημήτρη. Έτσι, το κόστος. Το θετικό δεν έχει πληθυντικό. Δεν έχει πληθυντικό. Ποιο? Ναι, το κόστος. Το κόστος, ναι. Το κόστος, ναι. Σωστός. Πάντως, τα λειτουργικά κόστη είναι δόκιμο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Το λειτουργικό κόστος. Για να μην χάνουμε, γιατί είναι τα δευτερόλεπτα. Είναι τάχα μου οικονομία. Λοιπόν, ο Πειραιάς και όλα τα λιμάνια εδώ της Ανατολικής Μεσογείου πλήττονται βάναυσα, διότι ο κύκλος γύρω από την Αφρική μέσω Γιβραλτάρ ανεβάζει πάρα πολύ τα κόστη. Έχουν ανεβεί ήδη τα ναύλα και επιστρέφει ο πληθωρισμός. Διότι την ώρα που καταφέραμε να το κατεβάσουμε, μετά την Ουκρανία μπορεί και το COVID, θα ξανανεύει. Υπάρχει όμως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το 1 τέταρτο του παγκόσμιου στόλου και τα ναύλα ανεβαίνουν. Είναι προφανές ότι σε συνέχεια των τριών πολύ καλών χρόνων, λόγω της διεθνούς αναταραχής και λόγω της διεθνούς αναταραχής που έζησε η ελληνική ναυτιλία, αυτή η μπονάτσα, αυτό το boom συνεχίζεται. Και μιλάμε για πολλά κέρδη, τα οποία η μεγάλη για την ναυτιλία μας. Για την ναυτιλία μας είναι να επενδυθούν και πίσω στη χώρα μας. Mm-hmm. Κλείνω με τον ευρώ. Η ισορροπία, ισορροπία είναι αρνητική. Είναι αρνητική. Mm-hmm. Απλώς η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα ότι είναι αρνητική. Η ισορροπία είναι καταφανώς αρνητική. Ναι, απλώς για να δώσουμε την πλήρη εικόνα. Υπάρχει και στον Πειραιά. Έτσι. Από εκεί και πέρα, για τον ευρώ. Τεράστια επιτυχία το Μάρτιο του 20, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και ευνηδίασε την Τουρκία η στεναρή ελληνική αντίδραση όταν το κράτος και το παρακράτος απέ...
απέναντι χρησιμοποιούσε λεωφορεία για να μεταφέρει και να προωθήσει όλη αυτή την εισβολή, όπως είπε ο Ανδρέας. Εξίσου σημαντική επιτυχία ότι 4 χρόνια αργότερα, σήμερα, οι ίδιοι οι Τούρκοι, και θέλω να το πω αυτό και να κλείσουμε έτσι και με μια ηλιαχτίδα, είναι αυτοί που φυλάνε το σύνορο στον Εύρο, πέρα από τις δικές μας προσπάθειες με το τείχος και όλα τα υπόλοιπα, και έχουμε σχεδόν μηδενίσει τις ροές. Θυμάστε τι ζήσαμε το καλοκαίρι. Είχαμε μια έξαρση με τους διακινητές στην Εγνατία. Εσείς έχετε κάνει πολλή δουλειά. Εγώ μιλάω συνέχεια με την περιοχή προφανώς και το ίδιο επιδιώκουμε. Το έχουμε καταφέρει σε έναν βαθμό, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο και στο Αιγαίο, που είναι πολύ πιο ευαίσθητο και πιο δύσκολο. Εγώ θέλω να πω στους φίλους μου ότι. Έχω κάνει δουλειά πολύ, λέει. Για συμπλήρωση. Συγχαρητήρια, μπράβο. Συγχαρητήρια, Γεωργία. Για αυτά το λέει. Απλογούμε τα γέννα. Και στη Ρόδο καλά τα πήγατε. Στη Ρόδο είχαμε τα προβλήματα, αλλά δεν έχουμε πια. Δεν έχουμε τώρα. Με προκαλεί. Να σα πω, εγώ ήθελα να πω μια κουβέντα για τον Εύρο, γιατί πέρα τώρα από το χιούμορ που κάνουμε μεταξύ μα και τη φιλία μα. Υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο. Ο Εύρος ως επιτυχία δεν προέκυψε, πώς να πω, ξαφνικά. Προετοιμαζότανε. Εγώ το έζησα τότε. Το έζησα γιατί πήγα 2 φορές και τον επισκέφθηκα. Η συνεργασία στρατού και αστυνομίας ήταν η εφεύρεση της εποχής. Που η αντιπολίτευση στη Βουλή τη χτύπησε. Έλεγε ότι δημιουργείται 4ο σώμα στρατού και ανοησίες. Η συνεργασία εκείνη. Ήτανε η βάση της απόδοσης. Η αξιωματική αντιπολίτευση. Η αξιωματική. Ναι, ναι. Με τον Ανδρέα είμαστε μαζί στην επιτροπή της Τράκης. Όχι, όχι. Το σύνολο της Βουλής. Το σύνολο της αντιπολίτευσης. Είμαστε μαζί στην επιτροπή της Τράκης και πολύ δουλειά. Η οργάνωση φέρνει τις επιτυχίες. Μην έχετε καμιά αμφιβολία. Σωστά. Δίνουμε εδώ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Μανώλη. Να είστε καλά.